Θα δούμε ρωσικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, εταιρείες να λαμβάνουν μέρος και στους διεθνείς διαγωνισμούς, όπου δέσμευσή μας είναι ότι οι διαδικασίες θα είναι αδιάβλητες, χωρίς τεχνητούς αποκλεισμούς και φοβικές προκαταλήψεις και θα υπάρχει ισοτιμία. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι και ο διάλογος, ο αναβαθμισμένος πολιτικός διάλογος είναι εξαιρετικά σημαντικός, αλλά και η οικονομική συνεργασία, ιδιαίτερα σε αυτή τη στιγμή μετάβασης για την Ελλάδα, την ελληνική οικονομία και την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι η επίσκεψη διεξάγεται σε μια κρίσιμη, πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή. Ως προς τη δυνατότητα να επηρεάσει αυτό που μπορεί να περιμένουμε από την Ελλάδα ως προς το διάλογο μας με την Τουρκία για την επίλυση των προβλημάτων στη Συρία. Πολύ καλά καταλαβαίνουμε σε ποιο κόσμο ζούμε και η Ελλάδα βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός έχει ανάγκη να παίρνει πολύ δύσκολα μέτρα, πολύ δύσκολες αποφάσεις και δεν περιμένουμε από την Ελλάδα τα άφλη του Ηρακλή. Στις αυλές της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας. Η Ελλάδα είναι πατρίδα μεγάλων φιλοσόφων. Λένε ότι ανακάλυψαν τον τάφο του Αριστοτέλη και σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ μας με αιώνιες ρίζες είναι ένα θεμέλιο των ρώσο-ελληνικών σχέσεων και βεβαίως η Ελλάδα μπορεί να συμβάλλει και να επηρεάσει τις αποφάσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο διάλογο με τους γείτονες, ιδιαίτερα αν θα κάνει ερωτήσεις και θα αναζητήσει λύσεις για τα μεγάλα περιφερειακά έργα. Αλλά αυτό βεβαίως έχει διασύνδεση και σε άλλους τομείς όπως η πολιτική και η ασφάλεια. Ως προς τη Συρία, τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσει αυτή η ροή μεταναστών στην Ευρώπη? Πρώτα απ' όλα πρέπει να δημιουργήσουμε στους ανθρώπους που κατοικούν εκεί, στους κάτοικους της Συρίας, του Ιράκ, της Λιβύας, τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δυνατότητα για αυτούς να ζουν άνετα στις χώρες τους. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα των μεταναστών. Η Αφρική είναι πολύ μεγάλη, δεν θα εμποδίσετε την Αφρική. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Να καταπολεμήσουμε, να νικήσουμε τους τρομοκράτες. Και γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε? Γι' αυτό μίλησα και κατά την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Πολιτειών, όλες οι χώρες συμπεριλαμβάνονται της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και βεβαίως της Ευρώπης. Πρέπει όλοι μαζί να καταπολεμήσουμε αυτή την απειλή. Αλλά αυτό μπορούμε να κάνουμε μόνο όταν θα καταλάβουμε όλοι μαζί αυτή την απειλή. Να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας και αν θα το κάνουμε, αυτό θα γίνει οπωσδήποτε. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου και οι ερωτήσεις που τους απευθύναν οι δημοσιογράφοι του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Λοιπόν, συνοψίζοντας από τον οικοδεσπότη θα ξεκινήσω, από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τα όσα δήλωσαν δημοσίως ότι συζήτησαν, επιβεβαίωσε ο Αλέξης Τσίπρας την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, ιδιαίτερα πετυχημένο το αφιερωματικό έτος Ελλάδας-Ρωσίας, το οποίο λειτουργήσε ως προπομπός, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, για να φτάσουμε στο σημείο της σημερινής επίσκεψης και των συμφωνιών και συνεργασιών. Η συνεργασία είναι συστατικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής στα νέα παγκοσμιοποιημένα δεδομένα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημαντική χρονική συγκυρία η στιγμή της επίσκεψης Πούτιν, λόγω και της
συμφωνία στην οποία υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση προημερών στο Eurogroup. Από εκεί και πέρα ανέφερε τους τομείς συνεργασίας που υπήρξε συμφωνία και εξέφρασε την πεποίθηση πως οι τομείς αυτοί θα διευρυνθούν στο μέλλον. Σημαντική ήταν η συζήτηση η οποία διεξήχθη για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Η αναβάθμιση αυτού του διαλόγου μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, καθώς επίσης και κυρίως βεβαίως του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Συζήτησαν το Κυπριακό, όπως δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το θέμα της Συρίας, το προσφυγικό, τις περιφερειακές και γεωγραφικές εξελίξεις. Ζήτησε την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στην Συρία, την επίλυση του Συριακού με όρους ασφάλειας και σταθερότητας για την περιοχή. Ενώ σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, επεσήμανε ότι η λύση, η όποια λύση βρεθεί, θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των συμφωνιών του Μίνσκ. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε την συζήτηση ενός ευρέως φάσματος των διμερών σχέσεων και των διεθνών ζητημάτων. Ανέφερε αναλυτικά τους τομείς συνεργασίας και αυτός από την πλευρά του. Οι κυρώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης επέφεραν ένα κόστος 2,75 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι το κόστος για την Ευρώπη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε στον Σεπτέμβρη και στην Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται η Σύνοδος της Διευπουργικής Επιτροπής. Αναφέρθηκε επίσης στον τομέα της ενέργειας, όπου η Ρωσία παρέχει το 60% του αερίου που καταναλώνει η Ελλάδα και το 15% του πετρελαίου, για να δώσει μία έμφαση στον τομέα της ενέργειας. Έμφαση έδωσε στις επενδύσεις επίσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι 700 εκατομμύρια δολάρια είναι οι ρωσικές εξαγωγές προς την Ελλάδα και 12 εκατομμύρια δολάρια είναι οι ελληνικές προς την Ρωσία, που μπορούν να αυξηθούν, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. 2,5 δις δολάρια είναι ο τζίρος των ελληνικών εταιριών στην Ρωσία. Η συμμετοχή στην Τρένοσέ και στον οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης ήταν κάτι το οποίο εκ των προτέρων γνωρίζαμε πως θα τεθεί στην ατζέντα της συζήτησης. Το επιβεβαίωσε ο Ρώσος Πρόεδρος, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον για συμμετοχή στους οργανισμούς αυτούς, καθώς επίσης και στον τομέα των ελικοπτέρων. Ενώ τέλος ξαναείπε για τον τουρισμό ότι το κατά 523% αυξήθηκε ο ρωσικός τουρισμός στην Ελλάδα μήνα Μάρτιο. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή, δήλωσε σύμπτωση απόψεων με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες, αν και αυτό το έπραξε στο τέλος της ομιλίας του, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους. Τώρα, να πάμε και στον Γιάννη Φασουλά. Αυτά τουλάχιστον έχω σταχυολογήσει εγώ. Ο Γιάννης Φασουλάς, αν με ακούει, τον ακούμε και εμείς. Μια χαρά σε ακούω πάνω. Ετοιμάζονται οι δύο ηγέτες να αναχωρήσουν από το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι εδώ όλα έτοιμα. Τα αυτοκίνητα περιμένουν εδώ στην Ηρόδου του Αττικού. Γίνονται οι σχετικές προετοιμασίες. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πεις αυτό που θες να πεις. Να πω εγώ απλώς για τους τηλεθεατές ότι αυτή την ώρα ο Ρώσος Πρόεδρος θα φύγει από το Μέγαρο Μαξίμου, συνοδευόμενος από τον Πρωθυπουργό, και θα μεταβούν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο σε μια τελετή η οποία θα διεξαχθεί προς τιμήν του Ρώσου Προέδρου. Και ο λόγος εσένα, Γιάννη. Βυζαντινό Μουσείο, βέβαια, για να δώσουμε και μια εικόνα στους τηλεθεατές, είναι εδώ κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι εδώ επί της Βασιλής Σοφίας, δίπλα στο Πολεμικό Μουσείο. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις των δύο ηγετών. Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε όλο το πλέγμα και το φάσμα των ελληνορωσικών σχέσεων και πώς αυτές μπορούν να εξελιχθούν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Πούτιν έδειξε σε ποιους τομείς ενδιαφέρονται οι Ρώσοι να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά και μέσα από τις δηλώσεις του έστειλε σαφή μηνύματα και προς τους Αμερικανούς αλλά και προς τους Ευρωπαίους, για τους Αμερικανούς σε αυτά που σχεδιάζουν όσον αφορά την αντιπυραυλική ομπρέλα. Λέει, εμείς θα δούμε πρώτα τις κινήσεις τους και μετά θα απαντήσουμε, αλλά και προς τους Ευρωπαίους σε ό,τι αφορά βέβαια το θέμα των κυρώσεων προς τη Ρωσία, οι οποίες θα εξεταστούν τις επόμενες εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο. Γιάννη, λοιπόν, για να το πιάσουμε λίγο μαζί και να το συζητήσουμε κιόλας, αν θέλεις, η απάντηση αυτή σε ό,τι αφορά
τα αντιπυραυλικά συστήματα τα οποία αναπτύσσει το ΝΑΤΟ, θα αναπτύξει το ΝΑΤΟ στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας. Ήταν ερώτηση που δέχθηκε από δημοσιογράφο, την οποία και απάντησε κατά τον τρόπο που είπε. Στη συσχέτιση ο δημοσιογράφος με το ενεργειακό και το πόσο βόρειος αγωγός θα μπορούσε να θέσει σε δεύτερη μοίρα ή να εξαφανίσει από τον χάρτη τον νότιο αγωγό, τον South Stream, όπως χαρακτηριστικά του ανέφερε. Και σε εκείνο το σημείο έκανε την αναφορά, λέγοντας ότι η εγκατάσταση αμυντικών συστημάτων στα δυτικά της Ρωσίας είναι μια αρνητική εξέλιξη. Να κάνει και ένα παραλληλισμό όμως πάνω εκεί ο πρόεδρος Πούτιν. Είπε ότι πού είναι τώρα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το οποίο τόση φασαρία έκαναν, όπως είπε, οι Αμερικανοί. Το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Και εγκατέστησαν το πυραυλικό σύστημα στη Ρουμανία. Από τη στιγμή που δεν υφίσταται το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί mm-hmm. ισχύουν ακόμα αυτές οι κινήσεις από την πλευρά των Αμερικανών. Λοιπόν, να σαφέστατε τα μηνύματα λοιπόν από εδώ, από την Αθήνα, από τον πρόεδρο Πούτιν. Και έστειλε και ένα μήνυμα ότι εμείς θα προβούμε σε ενέργειες οι οποίες θα διασφαλίζουν τα δικά μας σύνορα και την δική μας σταθερότητα, εφόσον όμως προβούν στην τοποθέτηση του αντιπυραυλικού συστήματος, δεν θα πράξουμε, το είπες και εσύ νωρίτερα, τίποτα μέχρι να συμβεί αυτό. Ακριβώς, είπε, θα περιμένουμε πρώτα τις δικές τους ενέργειες και τις δικές τους κινήσεις και από εκεί και πέρα θα δούμε και εμείς τι θα πράξουμε. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπες προηγουμένως για τον νότιο αγωγό, εδώ λοιπόν άφησε σαφείς αιχμές για γειτονικές χώρες. Λοιπόν, λέγοντας ότι εμείς ξεκινήσαμε να φτιάξουμε τον νότιο αγωγό, λοιπόν, κάποιοι έκαναν πίσω στην πορεία, ρίξαμε πολλά χρήματα, όμως είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε. Για Ευρωπαϊκή Ένωση και Βουλγαρία, στο σημείο. Ναι, έδειξε, ναι, είπε, και αναφέρθηκε στη Βουλγαρία συγκεκριμένα, ότι η Βουλγαρία. Στραφήκαμε πλέον εμείς στην Τουρκία. Λοιπόν, και είπε λοιπόν ο πρόεδρος Πούτιν, ναι, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε. Βλέπουμε, Γιάννη, εμείς ακούμε, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει βγει, κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο. Είναι και ο Βλάντιμιρ Πούτιν μαζί του. Έχει μπει ήδη στο αυτοκίνητο, όπως μου λένε από το control. Μπαίνει και ο Πρωθυπουργός λοιπόν και φεύγουν για να κατευθυνθούν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο με βάση το πρόγραμμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς πήγε πίσω από την ώρα της προσγείωσης. Αντί για 3.30 έφτασε στις 5 παρά 10 ο Ρώσος Πρόεδρος. Πέσαν έξω και οι δικές σου εκτιμήσεις και οι δικές μου όσον αφορά το χρόνο που θα τελειώναν. Εγώ είχα πει γύρω στις 9.30-10 παρά. Πήγαμε με αραβικό χρόνο σήμερα στο πρόγραμμα τελικά. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. 8 και 5 κανονικά θα έπρεπε να έχει μεταβεί αντιπροσωπεία στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Η ώρα είναι 11 και 14 λεπτά. Αυτή την ώρα μεταβαίνουν. Ξεκινά η αυτοκινητοπομπή. Βλέπουμε το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είναι μπροστά, και την πομπή που ακολουθεί είναι το σύνολο της αντιπροσωπείας. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να γυρίσουμε στην κουβέντα. Βλέπουμε τις εικόνες εμείς, βλέπουμε την Ρόδο του Αττικού, βλέπουμε τα αυτοκίνητα συνοδείας της αστυνομίας τα οποία έχουν παραταχθεί. Έχει είναι βγει ένα μέρος της πομπής στην Ρόδο του Αττικού και ετοιμάζονται. Είναι κυριολεκτικά γεμάτη αυτοκίνητα του Ρώσου Προέδρου. Βλέπουμε και τα αυτοκίνητα της ασφάλειας τα οποία μπαίνουν μπροστά. Είναι τα αυτοκίνητα της κρατικής ασφάλειας και οι άνδρες ασφαλείας του Ρώσου Προέδρου, οι οποίοι προηγούνται, και ξεκινάει η πομπή. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα φτάσουν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Έχουμε χρόνο ικανό, νομίζω, για να προχωρήσουμε στην κουβέντα μας, Γιάννη. Λοιπόν, να τα πιάσουμε τώρα με τη σειρά σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις και να έρθουμε στη συνέχεια στις ερωτήσεις και απαντήσεις από τους δύο ηγέτες. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι το επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας. Τόνισε μάλιστα ότι είναι αυξημένο το ενδιαφέρον των Ρώσων για επενδύσεις στη χώρα μας και υπογράμμισε ένα σημείο που έχει ιδιαίτερη αξία πάνω. Θα συμμετέχουν όλοι ισότιμα και με διαφανείς διαδικασίες. Είναι ένα θέμα το οποίο το θέτουν οι Ρώσοι. Λοιπόν, όταν θέλουν να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς, όταν θέλουν να πάρουν μέρος σε ιδιωτικοποιήσεις, όταν θέλουν να πάρουν μέρος σε επενδύσεις. Χαρακτήρισε στρατηγική την συνεργασία Αθηνών-Μόσχας. Επανέλαβε ότι η επίσκεψη γίνεται σε μια σημαντική χρονική στιγμή για την Ελλάδα μετά τις αποφάσεις του Eurogroup, όπου η χώρα περνά από την περίοδο της αβεβαιότητας σε μια περίοδο πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Εχμή, είπε, στις διμερείς σχέσεις είναι οι επενδύσεις στις υποδομές, στα λιμάνια, στα φάρμακα αλλά και σε άλλους τομείς. Υπήρξε αναβάθμιση αναβάθμιση του διαλόγου σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά θέματα. Στάθηκε στον Κυπριακό ο Πρωθυπουργός.
εξήρε την στάση της Μόσχας σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και την επίλυση του προβλήματος, λέγοντας ότι η θέση της Ρωσίας είναι σταθερή και στηρίζεται στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δίκαιη επίλυση του προβλήματος, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ευρεθεί λύση στο πρόβλημα χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς τις αναχρονιστικές εγγυήσεις. Ο πρόεδρος Πούτιν, αυτό το οποίο τόνισε στις δηλώσεις του ήταν ότι ήταν μια θερμή φιλοξενία, ουσιαστικές όπως είπε συνομιλίες, και μάλιστα σε κάποιο σημείο της τοποθέτησής του ζήτησε συγγνώμη και από τους Αθηναίους. Έχουμε την άφιξη, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε την άφιξη. Εκεί είναι ο Κώστας Κωνσταντόπουλος. Εμείς βλέπουμε τον Ρώσο Πρόεδρο, τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έχουν φτάσει στο Βυζαντινό Μουσείο. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, απειροελάχιστη απόσταση έτσι κι αλλιώς. Κατευθύνονται προς το εσωτερικό. Όταν έχουμε τον Κώστα Κωνσταντόπουλο θα τον ακούσουμε, παρακολουθούμε την εικόνα. Κώστα, σε ακούμε. Λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποδέχτηκε στην είσοδο του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν μαζί και η κυρία Δελαπόρτα, η οποία είναι η διευθύντρια του μουσείου. Πρέπει να σου πω ότι εδώ είναι και πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης. Είδαμε μεταξύ άλλων τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Νίκο Παπά. Είδαμε τον κύριο Γιώργο Σταθάκη, τον κύριο Ευάγγελο Αποστόλου, την κυρία Έλενα Κουκουρά, τον κύριο Πάνο Σπουλέτη, Υπουργό Περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή έχουν μπει στο προάβλιο χώρο του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου και κατευθύνονται στην είσοδο έτσι ώστε να περιηγηθούν στις μόνιμες εκθέσεις οι οποίες υπάρχουν. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα περιηγηθούν μόνο στη μόνιμη έκθεση, στις μόνιμες εκθέσεις και ότι στις άλλες δύο περιοδικές θα ξεναγηθεί από τους από την κυρία Δελαπόρτα, λοιπόν, ο πρόεδρος της Ρωσικής Δημοκρατίας, ο κύριος Πούτιν. Ενώ πρέπει να σου πω ότι δεν θα επισκεφθεί αυτή τη στιγμή τις δύο θέσεις που υπάρχουν για την Αρμενία Ηλία και η άλλη για τα προσκυνητάρια των Αγίων Τόπων. Στο τέλος της περιοδίας και της ενάγκησής του εδώ στο Βυζαντινό Μουσείο, ο Ρώσος πρόεδρος θα δει την εικόνα του Αντρέη Ρουμπλιόφ, η οποία έχει το διάσημο αγιογράφο της Ρωσίας, η οποία έχει γίνει το 1428. Κώστα, δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποιες ομιλίες εκεί. Δεν ξέρω, επειδή έχει πάει πίσω το πρόγραμμα, επειδή έχει περάσει η ώρα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να έχουμε κάποιες ομιλίες. Δεν ξέρω ποιες είναι οι πληροφορίες δικές σου. Ο αρχικός σχεδιασμός, είναι πολύ σωστά που το επισημαίνεις, ήταν να υπάρχει μια προσπόνηση από την διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου και μια αντιφώνηση από τον Ρώσο Πρόεδρο. Μένει να δούμε αν θα τηρηθεί και αυτό το σημείο του προγράμματος, διότι είναι γνωστό ότι έχει πάει πίσω όλη η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να γίνεται ξενάγηση μέσα στους χώρους του Βυζαντινού Μουσείου. Είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ότι κατορθώνω και βλέπω, διότι όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν και υπάρχει κόσμος, είναι δύσκολη η οπτική επαφή σε κάποια σημεία. Είναι απόλυτο φυσικό να υπάρχουν κάποια μέτρα ασφαλείας. Δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως ο Ρώσος Πρόεδρος από ότι κατορθώνω και βλέπω για τα εκθέματα του Βυζαντινού Μουσείου. Δίπλα του έχει πάντοτε τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την κυρία Δελαπόρτα, η οποία του εξηγεί τα εκθέματα αυτά, τον εξηγεί όπως θέλει, είναι σωστό να χρησιμοποιήσει. Φαντάζομαι είναι επιλεγμένα και δεν ξέρω αν μπορείς να με βοηθήσεις και σε αυτό, τα εκθέματα στα οποία θα σταθεί μπροστά και προσεγγισμένα συνήθως αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, αυτό που βλέπω και αυτή τη στιγμή είναι ότι δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Ρώσος Πρόεδρος για τις πληροφορίες και για τα εκθέματα τα οποία του δείχνει η κυρία Δελαπόρτα. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, το πρόγραμμα έχει πάει γενικότερα πίσω. Κατεβαίνουμε και δεύτερο όροφο που πρέπει να σου πω, για όπου υπάρχουν σημαντικότατα πολιτισμικά στοιχεία και εκθέματα τα οποία
πρέπει να τα δουν και όλοι οι Έλληνες πολίτες που θα σου πρόσθετα σε αυτό το σημείο. Το ενδιαφέρον πάντως είναι έκδηλο το οποίο δείχνει ο κύριος Πούτιν και τα εκθέματα τα οποία υπάρχουν. Το πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, έχει πάει σε γενικές γραμμές πίσω και αρκετά πίσω σε σχέση με τους αρχικούς χρόνους που είχαν γνωστοποιηθεί για τις συναντήσεις και τις επισκέψεις που θα είχε ο Ρώσος πρόεδρος. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να κρατήσει περισσότερο σε διάρκεια τις συναντήσεις στις οποίες προφανώς και έδωσε ιδιαίτερο βάρος. Δεν ξέρω ποιο είναι το σημείο αυτό στο οποίο έχει σταθεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ιδιαίτερη αναφορά και είναι το πρώτο σημείο στον οποίο τον βλέπω να θέτει και ερωτήσεις. Έχουμε φυσικό ήχο. Έχει και από την πίσω πλευρά, ζωγραφική, γιατί τις έβγαζαν στις λιτανίες. У нее также есть изображение и на оборотной стороне, потому что она использовалась в прекрасных ходах. Όπως и пара πολύ ωραίοι пинакис του Ρέπλου που έχετε με τις λιτανίες. Ну, вы, наверное, знаете, на картинах художника Репина изображают такие крестные ходы. Ούτε εγώ μπορώ να σε βοηθήσω, διότι δεν μπόρεσα να ακούσω ακριβώς τι που εξήγησε η κυρία Δελαπόρτα. Πάντως, πραγματικά και η εικόνα είναι χίλιες λέξεις, δείχνει το ενδιαφέρον του Ρώσου Προέδρου για τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Αυτό που έλεγα λοιπόν νωρίτερα, δεν κατάφερα να ακούσω ποιο ήταν το έκθεμα για το οποίο έγινε μια ιδιαίτερη αναφορά από την κυρία Δελαπόρτα και για το οποίο υπήρξε και ερώτηση από τον κύριο Πούτιν προς αυτήν. Αυτό που έλεγα νωρίτερα ήταν ότι το ότι πήγε πίσω το πρόγραμμα δεν τον εμπόδισε τον ίδιο να κρατήσει περισσότερο τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για τη συζήτηση των θεμάτων. Μισή ώρα ήταν προγραμματισμένη, μία ώρα και 45 λεπτά είχε συνολική διάρκεια και γι' αυτό φτάσαμε αυτή την προχωρημένη ώρα να διεξάγεται η επίσκεψη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Να ακούσουμε το φυσικό ήχο και πάλι αν τον έχουμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι διαφορετική η τεχνοτροπία. Είναι совершенно другая техника. Το πάντως το οποίο μπορώ να μεταφέρω εγώ, βλέποντας την εικόνα όπως βλέπουμε και οι τηλεθεατές από το monitor, είναι μια γενικότερη παρουσίαση των εκθεμάτων και κάποια ιδιαίτερα αναφορά σε συγκεκριμένα προεπιλεγμένα εκθέματα από την κυρία Δελαπόρτα. Δεν το έχω, μια εικόνα επίσης που έχει πίσω. Это также один из шедевров музея, икона с изображением Софии Шаров. Let's go back. Это фонарь вода. Это похоже на Владимирский полуфонарь. Και οι τρεις τάσεις, με επιφύλαξη το λέω αυτό, αλλά και οι τρεις τάσεις, αν έχω καταλάβει καλά, από το λίγο που κατάφερα, όπως και οι τηλεθεατές, να δούμε από την εικόνα που καταφέρνει να πιάσει η κάμερα υπό τις συνθήκες αυτές, ακολουθώντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Ρώσο Πρόεδρο στην ξενάγη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, και τα τρία εκθέματα στα οποία στάθηκε για περισσότερο χρόνο και υπήρξε μία
επεξήγηση μεγαλύτερη από ό,τι σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι εκθέματα εκκλησιαστικά, κάποιες εικόνες διαφορετικών εποχών. Πέρας πάντως αυτό που μπορώ να σας μεταδώσω είναι ότι κάτω από τις συνθήκες τις οποίες βλέπουμε σε έναν χώρο ιδιαίτερα περιορισμένο, το να καταφέρεις να μεταδώσεις την εικόνα και να έχεις και τον ήχο, το φυσικό ήχο από τους διαλόγους, αποτελεί ένα εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο. Ιδιαίτερα δύσκολο ήταν εξ αρχής το εγχείρημα για να μεταδοθεί η εικόνα από αυτόν τον χώρο. Κάτι το οποίο η ΕΡΤ το έχει καταφέρει και έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή πετύχει να παρακολουθούμε την εικόνα συνολικά της ξενάγησης του Ρώσου Προέδρου από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την κυρία Δέλα Πόρτα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό.